Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το καταπληκτικότατο Aran Sericask. Ε, ό,τι Aran, να με συγχωρέσετε η ονομασία είναι Aran, όμως προσωπικά τα λέω Aran. Ό,τι Aran δοκιμάζω, για μένα τουλάχιστον είναι καταπληκτικότατο. Για μένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου από τα αγαπημένα μου από τα κτίρια, αν όχι το αγαπημένο μου. Αυτό και κάποια άλλα. Και νομίζω όχι αδίκως. Ε, το Άραν, το Σερικάς είναι ένα NAS Malt. Ε, είναι natural cask strength και αυτό λέει πολλά η βαθμή του αλκοόλ είναι Πάρα πολύ υψηλή, 55,8. Ναι, 55,8. Είναι μη ψυχρής φίλτρανσης, είναι φυσικό χρώμα. Είναι ένα εξαιρετικότατο μολτ, πάρα πολύ δυνατό. Οι βαθμοί του αλκοόλ υπάρχουν στις γεύσεις, υπάρχουν στο ποτήρι. Είναι ένα εξαιρετικά δυνατό και απολαυστικό μολτ να πω εδώ πέρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα. Είναι μη ψυχρής φίλτρα όπως είπαμε και είναι φυσικό χρώμα. Γνωρίζουμε για την ηλικία του παρότι Νάς ότι είναι περίπου 7 χρονών πάνω κάτω. Παρόλα αυτά, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, νεαρός σε εισαγωγικά γιατί και 7 χρόνια... Οκ. Okay. Δεν τα λες και λίγα σε σχέση με κάτι blended που κυκλοφορούν στην αγορά που είναι το minimum ένα μετρία ώστε να πάρουν την άδεια και να κυκλοφορήσουν. Ας μην πω τίποτα άλλο επί του θέματος. Αρκετά. <coughs> λοιπόν, πάμε κατευθείαν στη γεύση, κατευθείαν στη δοκιμή. Έχει κάτι στο ποτήρι... 50 λεπτά με 55, του έχω προσθέσει μισό κουταλάκι νερού, του γλυκού. Ε, ο λόγος που το έχω κάνει αυτό είναι διότι είναι πάρα πολύ ψηλή βαθμή το αλκοόλ και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό για να βγάλουμε περισσότερο τα αρώματα και τις εντάσεις, όχι ότι δεν έχει, μπορεί άνετα κάποιος να το καταναλώσει και σκέτο, δεν χρειάζεται να να σας φοβίζει αυτό, όμως εφόσον είναι τόσο ψηλή η βαθμή του αλκοόλ, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο κόλλημα στο να ρίξουμε μισό κουταλάκι του γλυκού νερό. Συνήθως δεν το κάνω, όμως υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου επιβάλλεται, όπως είναι και η συγκεκριμένη, για να καταλάβουμε καλύτερα, να βγουν καλύτερα τα αρώματα του. Δεν χαλάει, να το πω έτσι εισαγωγικά και μη, καθόλου με αυτό. Συνήθως προσωπικά αποφεύγω να βάζω νερό στα μόλτ, όμως υπάρχουν κάποια ορισμένα μόλτ τα οποία ζητάνε έστω μία σταγόνα ή δύο ή τρεις για να ανοίξουν και να τα απολαύσουμε καλύτερα. Πάμε κατευθείαν στη γεύση, κατευθείαν στη δοκιμή. Είναι αρκετή ώρα που έχει μείνει στο ποτήρι και το έχω προσθέσει μισό κουταλάκι του γλυκού νερό περίπου δηλαδή 4 στις αγώνες με 5. Πάρα πολύ γλυκό, πολύ δυνατό, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα ραν, καταλαβαίνεις ότι οσμίζεσαι ένα ραν, η αυτή η κλασική μυρωδιά παύλα γεύση της αράν, αυτό το βανίλισμα με τη γεύση του ξύλου με τη βανίλια να υπερτερεί στην αρχή, Γλυκά κόκκινα φρούτα στη μύτη, γλυκά δαμάσκινα, γλυκά κεράσια, μούρα, και κόκκινα και σκοτεινά μούρα, κάποια μαύρα σταφύλια με μαύρα μούρα, αλλά γλυκά, όλα αυτά πάρα πολύ γλυκά. Υπάρχει η γεύση της κανέλας υπάρχει ένα γλυκό τζίντζερ, Σαφώς και κάποιου είδους πιπέρι, έχω την εντύπωση λευκό πιπέρι, υπάρχει και αυτό μέσα εκεί. Να μην με άλλο, πάμε κατευθείαν στη δοκιμή, στην υγειά σας. Να πω εδώ πέρα ότι ο χρόνος είναι απαραίτητος. Δεν θα μπορούσα να κάνω το review αν... Μόλις τώρα το έβαζα, χρειάζεται ο χρόνος της υπομονής και για να το απολαύσουμε. Είναι στην κατάλληλη ώρα, μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό μόλτ με πάρα πολλού βαθμούς αλκοόλ μέσα. Οπότε χρειάζεται αρκετό χρόνο για να αναπνεύσει και να βγάλει τα αρώματά του και να το βοηθήσουμε εφόσον έχει ψηλούς βαθμούς αλκοόλ με λίγο νεράκι. ζεστό, spicy snot, παρόλη την προσθήκη νερού που και εγώ την αποφεύγω, να το πω εδώ, όμως υπάρχουν κάποια μόλι που το ζητάνε, το ξαναλέω και το τονίζω. Ό,τι εισπράττουμε στη μύτη, αυτό εισπράττουμε και στη γεύση, είναι αρκετά ζεστό, η γεύση του τζίντζερ γλυκιά όμως με το λευκό πιπέρι και τις spicy note να ακολουθούν την όλη εξέλιξη πάρα πολύ γλυκιά βανίλια είναι πάρα πολύ γλυκό καταρχάς ας αρχίσουμε από αυτό γλυκά δαμάσκινα γλυκά μούρα κόκκινα φρούτα μήλα και άλλα μέχρι και ροδάκινο εισέπραξα πάρα πολύ γλυκά και όμορφα, πάρα πολύ γλυκά και πάρα πολλά, καταλαβαίνεις πάρα πολύ έντονα το γλυκό κεράσι, το οποίο αν μείνει κι άλλο στο ποτήρι, αν μείνει ακόμη περισσότερο στο ποτήρι, από προσωπική εμπειρία θα πω ότι θα βγάλει και σοκολάτα, πάρα πολύ όμορφη σοκολάτα, με τη γεύση της κανέλας κάπου εκεί στο ξεκίνημα, και σε όλη αυτή την εξέλιξη των πολύ όμορφων φρούτων την εξε... και του σέρι και του κερασιού την εξέλιξη του τζίντζερ και του άσπρου πιπεριού να ακολουθεί με τις spicy νότ οι οποίες βγάζουν αυτά τα γλυκά κεράσια πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ τέλεια στον ουρανίσκο θα έλεγα είναι ένα πάρα πολύ απολαυστικό και μοναδικό μόλτ για αυτό που είναι, είναι natural cask strength είναι πάρα πολύ δυνατό, συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτό το ποτήρι. Φαίνονται η βαθμοί αλκοόλ στο ποτήρι, φαίνονται στις γεύσεις, φαίνεται σε όλα του, είναι ποιοτικότατο και απολαυστικότατο δεύτερη γεύση. σαφώς και κάποια σοκολάτα αρχίζει και ξεπροβάλλει με την ώρα στο τελείωμα. <coughs> Πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά είναι πανέμορφο, αψεγάδιαστο. <coughs> Δεν μπορεί κάποιος νομίζω να βρει κάποιο ψεγάδι γι' αυτό. Η Άραν για μένα είναι εγγύηση σε όλα της, τα μόλτ, οτιδήποτε άραν και αν προτιμήσει κάποιος σίγουρα θα μείνει ικανοποιημένο. Μίλαγα με έναν καλό μου φίλο και μου έλεγε το ίδιο ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ του κακού αράν και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και με μένα καθότι είναι το αγαπημένο μου αποστακτήριο πάρα πολύ γλυκό και όμορφο, παράλληλα ζεστό, παράλληλα πιπεράτο, παράλληλα εκπληκτικά όμορφο, αυτά τα κόκκινα φρούτα, αυτό το σέρι, το γλυκό κεράσι που ακολουθεί, είναι πραγματικά μοναδικό. Το τελείωμά του είναι εξαιρετικά μακρύ, επιμένει, μένει με τις spices αυτές νότες, τις οποίες τις καταλαβαίνεις με την προσθήκη νερού από εδώ πέρα και είναι πραγματικά πάρα πολύ προσεγμένες και ζυγισμένες και τέλειες σου βγάζουν πάρα πολύ έντονο, έντονα τις σκέψεις και διαρκούν έχει ένα πάρα πολύ όμορφο μακρύ τελείωμα πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος για ακόμα μια φορά από την Άραν Άραν όπως τη λέω προσωπικά όπως με βολεύει αυτά να μην το τραβήξω άλλο το βίντεο η βαθμολογία μου γι' αυτό είναι 92 άνετα, πάρα πολύ άνετα, παρότι είναι 7 χρονών από ό,τι γνωρίζουμε. Είναι, είναι natural cask strength και αυτό λέει πολλά, αυτά από μένα. Ε, κατά τη γνώμη μου είναι value for money, αξίζει, αξίζει τη δοκιμή, δεν συνιστάται για κάποιον ο οποίος τώρα ξεκίνησε σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένα υπέροχο μολτ, αργότερα θα βγάλει και σοκολάτα, σίγουρα. Η τιμή του πάνω κάτω, να πω εδώ πέρα, είναι από 55-57 με 68 εκεί πάνω κάτω, 70 το πολύ ούτε. Ταξίζει τα λεφτά του θα έλεγα Ταξίζει τα λεφτά του Είναι Είναι πραγματικά απολαυστικό Για όποιον έχει την υπομονή Να κάτσει και να το απολαύσει Σιγά σιγά Το μπουκάλι όπως βλέπετε εδώ πέρα Είναι σχεδόν στη μέση Δεν είναι ακριβώς στη μέση Είναι σχεδόν στη μέση Και είναι ανοιχτό τουλάχιστον τρει μήνε. Και παρόλα αυτά του έδωσα πάνω από 50 λεπτά χρόνο για να σας το παρουσιάσω και να το απολαύσω και εγώ ίδιος. Αυτά, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα like και στο επόμενο βίντεο, γεια σας.